Τι παράγει η λακάτη καρδίτσας, ποιες δυσκολίες συναντήσατε φτιάχνοντας τον συνεταιρισμό και σε ποια φάση είστε τώρα συνολικά? Τρεις ερωτήσεις. Τρεις για να είμαστε γρήγοροι. Όσον αφορά το κομμάτι της παραγωγής, γιατί ο πρώτος σκοπός είναι η δημιουργία τμήματος marketing και δημοσίων σχέσεων που λείπει από κάθε παραγωγό. Ο δεύτερος σκοπός είναι παραγωγή, τυποποίηση, μεταποίηση και εμπορία προϊόντων σίτο, αμπέλου, ελαίας, γενικά μεσογειακής διατροφής και παραδοσιακά επαγγέλματα. Όσον αφορά το πρώτο σκοπό, έχει δημιουργηθεί ένας χώρος στην Καρδίτσα. Το πρόσδειο μιλάει είναι ο παντοπολείο των μικρών παραγωγών, όπου ο παραγωγός έχει το δικό του ράφι, ορίζει τις τιμές, φροντίζει το ράφι του και το τμήμα marketing ενισχύει την πώληση. Ο σκοπός μας είναι ενιαία εμπορική πολιτική σε τιμές προσβάσιμες στο κοινό χωρίς μεσάζοντες. Πέρα από εκεί, για τον κοινωνικό σκοπό της Λακάτης, υπάρχει η δυνατότητα και υπάρχει στόχευση σε ειδικές ομάδες πληθυσμού σε τιμή χονδρικής ή έστω και ένα λεπτό πάνω από την τιμή χονδρικής. Δηλαδή, πολύτεκνοι, αμαία, άνεργοι, τρίτεκνοι και γενικά ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Αυτό λόγω των προβλημάτων επικοινωνίας με τις υπηρεσίες δεν έχει προχωρήσει ακόμα, γιατί δεν μπορέσαμε να αναπτύξουμε θέση εργασίας, που ο σκοπός του ΚΙΝΣΕΠ είναι η ανάπτυξη θέσεων εργασίας. Όλα τα κάνει για ανάπτυξη θέσεων εργασίας. Οι λόγοι είναι πολλοί και πολύ σύνθετοι. Δεν τηρήθησαν. Ακόμη δεν έχετε δηλαδή πολλές θέση εργασίας, όχι. Μόνο ένα βάουτσερ τώρα, οπότε νομιμοποιηθήκαμε να κάνουμε την πώληση. Με σκοπό η κυρία που είναι και υπεύθυνη αγρονομικός και υγειονομικός να αναλάβει μόνιμη θέση. Ένα το κρατούμενο. Όσον αφορά την παραγωγή, έγινε παραχώρηση 35 στρέμματα αγρόκτημα, παλαιό βιολογικό αγρόκτημα από το 1995, με παραγωγή μαλακού σίτου. Μακροχρόνια μίσθωση χαμηλού τιμήματος λόγω μη διάδοχης κατάστασης και οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων στην ΚΙΝΣΕΠ. Άρα έγινε αγρότης η ΚΙΝΣΕΠ στο πρώτο κομμάτι, γιατί ακολουθούμε κατά βήμα το καταστατικό μας, η εφαρμογή του καταστατικού. Οπότε μπήκαμε στην παραγωγή μαλακού σίτου. Όσον αφορά τους άλλους τομείς, αυτή τη στιγμή μέλη μας που ανήκουν και στη Διοικούσα Επιτροπή, όπως ο κύριος Λιάπας, έχουμε ένα βιολογικό αγρόκτημα 70 στρεμμάτων με παραγωγή βιολογικού ίνου και τσίπουρο εμφιαλωμένο με τα τελωνία, με όλους τις προδιαγραφές και τους νόμους και γεωγραφικές προέλευσης βάσης ΦΕΚ με 130 μιλιλίτρ μεθανόλη αντί 1000 στα 100 λίτρα που έχουν όλα τα άλλα εμφιαλωμένα. Εσείς κάνετε και τη διανομή του στην υπόλοιπη χώρα? Οργανώνουμε μία κατάσταση για εξβάρμ πωλήσεις, γιατί πιλωτικά γίνανε τα 2 χρόνια η διεύρυνση στην αγορά όσον αφορά με κεντρικό σημείο μάρκετινγκ την Λακάτη, εννοώ, γιατί ο καθής παραγωγός στην προσωπική του εταιρεία έχει αναπτύξει το δίκτυο πωλήσεων και είναι επιστοποιημένο. Όσον αφορά το κομμάτι των αλεύρων, που είναι το δικό σας? Όχι το δικό μας, δικός μας είναι στο καταστατικό. Υπάρχει ο κύριος Βυσσαρόπουλος, οικοτεχνία βιολογικών αλεύρων και όσπριων. Όσον αφορά τα όσπρια, είναι μέλος μας ο συνεταιρισμός ψύχανθος οσπρίων της Καρδίτσας, που καλλιεργεί περίπου 600 στρέμματα αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά το έλαιον, η ομάδα της Greenland που εξελίσσεται σε ΚΙΝΣΕΠ αυτή τη στιγμή με λάδια κορονέγια ποικιλία κάτω από 0,5% οξύτες με 2 βραβεία, Los Angeles και Τόκιο, και ελιά καλαμών με βραβείο Λονδίνου πέρσι, τα εξαιρετικά ελαιόλαδα. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να ευδώσουν οι συνθήκες, να βγουν τα προγράμματα
να λυθούν τα διαδικαστικά, γιατί υπάρχει και το θέμα του νέου αγρότη που τέθηκε στον κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης χθες, αν μπορεί η ΚΙΝΣΕΠ να είναι νέος αγρότης, ούτως ώστε να προχωρήσει η κατάσταση, εμπλουτίζοντας και με άλλες σχολάζουσες, λέω, αγροτικές εκμεταλλεύσεις σε μια κοινή διαχείριση, ούτως ώστε να ολοκληρώσουμε την παραγωγή. Όσον αφορά τις τυποποιήσεις των αλεύρων, αυτή τη στιγμή γίνονται σε οικοτεχνία πιστοποιημένη των μελών μας. Ας πούμε αυτή την υποδομή, μέχρι με στόχευση να αποκτήσουμε δικιά μας υποδομή και στην τυποποίηση, ώστε να γίνει ολοκληρωμένη η διαχείριση.